το 50% συν ένα μαθητή, το όριο δηλαδή για να κλείσει ένα τμήμα, όταν προκύψουν να είναι τόσα τα κρούσματα, συμπληρώθηκε σήμερα σε 11 συνολικά τμήματα σχολείων τη Κρήτη. Στο Ηράκλειο έκλεισαν τρία τμήματα. Ένα στο Λύκειο Πόμπια, ένα σε Δημοτικό Σχολείο του Σκαλανίου και ένα τμήμα νηπιαγωγείου στον Προφήτη Λία. Στα Χανιά έκλεισαν 5. Δύο τμήματα γυμνασίων και ένα τμήμα Λυκείου στον Πλατανιά, ένα τμήμα σε Δημοτικό Σχολείο, ένα τμήμα σε Γυμνάσιο τη Πόλη των Χανίων. Στο Ρέθιμνο έκλεισαν τρία τμήματα. Ένα τμήμα στο τρίτο γυμνάσιο Ηρακλείου και δύο τμήματα στο Γιάλ Περάματο. Σε όλε τι περιπτώσει, οι μαθητέ κάνουν μάθημα μέσω WebEx, με του καθηγητέ να κάνουν το μάθημα από υπολογιστή μέσα από το σχολείο. Είναι εγκληματικό αυτή τη στιγμή τα μισά παιδιά του τμήματο να νοσούν για να κλείσει το τμήμα. Θα έχουν νοσήσει ήδη και τα υπόλοιπα. Την ίδια ώρα και με φόντο τα διαδικτυακά μαθήματα, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέση Εκπαίδευση καταγγέλει περιστατικά απειλών και εκβιασμού εκπαιδευτικών που αρνούνται να κάνουν μάθημα από το σπίτι του με του υπολογιστέ του. Όπω αναφέρει η ανακοίνωση τη Ολμέ, διευθυντέ σχολείου. Και προϊστάμενοι εκπαίδευση με μια συμπεριφορά στα όρια του αυταρχισμού απαιτούν να χρησιμοποιήσουν δικό του εξοπλισμό οι εκπαιδευτικοί από τα σπίτια του για να κάνουν μάθημα ενώ γίνονται καταλήψει. Γεγονό το οποίο σε ένα ποσοστό οι εκπαιδευτικοί αρνούνται να δεχθούν ή δεν μπορούν να υποστηρίξουν, ζητώντα αντίστοιχο εξοπλισμό από το Υπουργείο. Και τυπικά δεν είναι σύνομη η τηλεκπαίδευση, γιατί πρέπει να γίνεται στο σχολείο, στο χώρο εργασία και με, την, με τα τεχνικά μέσα του κράτου. Δεν είναι ο ιδιωτικό χώρο η οικία του εκπαιδευτικού χώρου εργασία. Δεν μπορεί να καταργηθεί ο ιδιωτικό και δημόσιο εργασιακό χώρο. Οι καταλήψει με φόντο τα ελλειπή, όπω υποστηρίζουν μέτρα για την πανδημία, μέσα στα σχολεία και το πρόχειρο ανοιγμά του, συνεχίστηκαν και σήμερα. Μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Ερακλείου και σήμερα, 20 σχολεία παρέμειναν κλειστά. Ετήματα που σχετίζονταν με τον κορονοϊό και την πανδημία, με επίκεντρο τα μέτρα που δεν θωρακίζουν όπω λένε την ασφάλεια των μαθητών, αλλά και αιτήματα για το σχολείο του που υπολειτουργεί, μαθητέ του καλλιτεχνικού σχολείου βγήκαν στου δρόμου. Έχουμε χάσει την ασφάλειά μα όσοι είχαμε παλιότερα, και προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Φυσικά πρέπει να έχουμε καθηγητέ ώστε να καλυφθούν τα κενά και να είναι. Πώ το πω, εντάξει οι εξετάσει. Δεν γίνεται να κάνουμε τι μισέ ώρε μάθημα και τι άλλε μισέ κενό. Με συνθήματα και αποφασιστικότητα, έφτασαν για διαμαρτυρία μέχρι την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση, εξηγώντα ότι από την αρχή του χρόνου εξακολουθούν να έχουν κενά σε καθηγητέ και να βιώνουν την πανδημία μέσα σε λιόμενε αίθουσε, σε ένα ακατάλληλο χώρο για σχολείο που αντί να γίνεται ό,τι είναι εφικτό για να είναι πιο ασφαλή, λόγω ανεπάρκεια σε καθηγητέ, αναγκάζονται να στηβάζονται ακόμη περισσότερο. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια όταν στο τμήμα είναι 25 παιδιά, όταν δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό, δεν γίνονται απολυμάσει, δεν. Δεν έχουμε τα κατάλληλα μέτρα για να είμαστε ασφαλείς μέσα στο σχολείο. Υπάρχει περίπτωση να κολλήσουμε. Δυστυχώ, αυτή τη στιγμή, για να δείτε στου δρόμου το καλλιτεχνικό, υπάρχει μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να δει το Υπουργείο.